Λοιπόν, να προχωρήσουμε στον αφάδωρο Θεό. Γιατί μιλήσαμε την περασμένη Κυριακή με βάση την κρίση, την κατάκριση και προχωρήσαμε στο πόσο ο άνθρωπος απογυμνώνεται τελικά όταν δεν συγκεντρώσει την προσοχή του στον εαυτό του, αλλά στο περιβάλλον, στους άλλους ανθρώπους, τους οποίους δεν τους κοιτάζει για να τους βοηθήσει να γίνει πλησίον τους, αλλά να τους εξετάσει, να τους περιεργαστεί, να τους σχολιάσει, να κρίνει τον εαυτό του και να τον αποφασίσει ότι είναι ανώτερος από εκείνους. Να μετριάσει την εικόνα άλλων ανθρώπων για να αυξήσει τη δική του εικόνα. Ή να περιεργάζεται τους άλλους ανθρώπους και σαν αποτέλεσμα να έχει την κατάθλιψη και τη στενοχώρια. Το θέμα της κρίσεως και της κατακρίσεως δεν είναι απλό και γι' αυτό ο Αφάδωρος δίνει τόσες προεκτάσεις και λέει ότι πέραν του ότι είναι αμαρτία απέναντι στους άλλους ανθρώπους, κυρίως είναι αμαρτία γιατί καταστρέφει τον ίδιο τον άνθρωπο που με λάθος τρόπο κρίνει. Γιατί η δικαία κρίση είναι επόμενο του ηχηούς λογιστικού της ψυχής. Είναι στοιχείο που μας το έδωσε ο Θεός να κρίνουμε το καλό και το κακό, να διακρίνουμε τα πράγματα, να μην παρασυρώμεθα από οποιασδήποτε προκλήσεις, να κρίνουμε ποιο είναι το σωστό. Το κατακρίνω άνθρωπο ή κρίνω άνθρωπο, εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το να κρίνω τι είναι καλό και κακό είναι εύκολο. Ακόμη και όταν το βλέπω σε κάποιο άνθρωπο, λέω αυτό δεν είναι καλό. Όταν πω ότι δεν έκανε καλά αυτός ο άνθρωπος, είδατε τι επιπτώσεις έχει, όπως εκείνος ο Άγιος Γέροντας που αναφέρει ο Αββάς Δωρόθεος, που ο Θεός τόσο πολύ αυστηρά τον εξέτασε για να δείξει σε εμάς τους υπολείπους που έχουμε ευκολία να κάνουμε αναφορά στις πράξεις των άλλων ανθρώπων, τι επιπτώσεις έχει. Και τι είπε εκείνος ο Άγιος Γέροντας. Δεν έκαμε καλά. Α, λέει, τον ευλογημένο δεν έκαμε καλά. Κάτι ανεπαίσθητο. Και του λέει ο άγγελος, να λέει, ο άνθρωπος αυτός πέθανε και μου είπε ο Κύριος μας να αναλάβεις εσύ να τον τοποθετήσεις που νομίζεις ότι πρέπει να πάμε την ψυχή του. Ντροπή, μεγάλη. Ντροπή μεγάλη. Φανταστείτε τώρα να προχωρήσουμε παραπέρα, και να κρίνουμε τον άνθρωπο και να τον κατακρίνουμε, δηλαδή να τον καταδικάσουμε και να τον ταυτοποιήσουμε με το παράπτωμά του. Έκανε μια απλή κλοπή, πήρε κάτι, ένα μικρό παιδί κρυφά πήρε από το βάζο το γλυκό και έφαγε. Κλοπή είναι και αυτό, γιατί το έκανε με έναν τρόπο που δεν ήθελε να φανερωθεί. Μικρή κλοπή, αλλά είναι κλοπή. Αν το πούμε κλέφτη όμως το παιδί, έχουμε πέσει πολύ έξω και το έχουμε βλάψει το παιδί. Εμείς το λέμε για να το προφυλάξουμε, υποτίθεται. Γιατί
Φυσικά το παιδί μας δεν το λέμε κλέφτη. Δεν το λέμε είσαι κλέφτης για να το εξουδενώσουμε, να το αχρηστεύσουμε, να το αποβάλλουμε. Του το λέμε από το φόβο μας να το συγκρατήσουμε, να μην κλέψει και παραπέρα. Όμως με αυτό που κάνουμε δεν ωφελούμε. Βλάπτουμε το παιδί. Τώρα αυτό αν το πούμε και σοβαρά και το πιστεύουμε για τον άλλο, μα αυτός είναι κλέφτης, παιδί μου. Λέω, τον εξισώσαμε με αυτή, καθ' αυτή την πράξη. Και στο τέλος τον εξουθενώσαμε κιόλας. Ότι εφόσον έχεις αυτή τη σφραγίδα του κλέφτη, δεν έχεις ελπίδα να αποκατασταθείς ποτέ. Έτσι. Άλλο να εξουθενώνονται οι υπερήφανοι λόγω της πορείας που έχουν αρχίσει αντίθετα από το Θεό, γιατί λέει και η εξουθένωση της υπερηφάνης. Άλλο αυτό που είναι το αποτέλεσμα αυτής της πορείας και άλλο πράγμα εγώ ως συνάνθρωπος να εξουθενώσω έναν άλλον και να του πω ότι εφόσον φέρθηκες έτσι και έτσι και έτσι δεν έχεις καμιά ελπίδα. Δεν διορθώνεσαι, είσαι αδιόρθωτος. Ορίστε. Μικρόφωνο πάρε. Μου είχε κάνει λοιπόν εντύπωση, Παππούλη, την προηγούμενη Κυριακή αυτή η άμεση αντίδραση, όπως είπατε, του Θεού στο γέροντα αυτόν. Και θυμήθηκα το περιστατικό αυτό, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Χρόνια το είχατε πει με τον Άγιο Κάρπο, που... Το λέει ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης. Ναι. Ναι. Που είχε κάνει τόσο κόπο, τέλος πάντων, να έτσι ενημερώσει το ποιμνιό του κτλ. Και ένας μαθητής του, ο πολύ καλός μαθητής του, ας πούμε, κάπου παρεξέκλεινε και παρέσυρε πολλούς έτσι, χριστιανούς που με κόπο είχαν κάνει. Ο Άγιος Κάρπος, λοιπόν, προσπάθησε να τον ουθετήσει, αλλά εκείνος δεν άκουγε. Προφανώς είχε στραβώσει το λογισμικό του, όπως είπατε. Και προσευχήθηκε λοιπόν στο Θεό και του είπε, μα δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ. Δηλαδή, έχω κάνει τόσο κόπο, έχω φτιάξει την εκκλησία και έρχεται αυτός εδώ ο άνθρωπος και δεν ακούει και παρασύρει ανθρώπους. Βγάλ' τον από τη μέση, ας πούμε. Και η αντίδραση του Θεού ήταν άμεση, όπως έτσι το είχατε και πει. Τότε, ναι. Όπου είδε στο όνειρό του ο Άγιος Κάρπος ότι τον έσπρωχνε, τον αποθούσε ο Άγιος Κάρπος τον κακό μαθητή αυτόν, να φύγει και να πέσει σε ένα καμίνι που έβγαζε φλόγα, ας πούμε. Ναι. Και εκείνη την ώρα που ήταν έτοιμος να σπρώξει και να πέσει μέσα, ανοίγουν οι ουρανοί και ο Χριστός ο ίδιος άπλωσε το χέρι του να σώσει αυτόν τον καταδικαστέντα από τον Άγιο Κάρπο, δικαίως. Και πήρε τη θέση ο Θεός. Και λέει, χτύπαμε εμένα, Κάρπε, του λέει. Χτύπαμε εμένα. Είμαι πρόθυμος, λέει, να πάθω γι' αυτόν και να ανεβώ και πάλι στο Σταυρό. Αυτό, δηλαδή, είναι συγκλονιστικό, γιατί είχε δίκιο, δηλαδή, είχε δίκιο με τα δικά μας μέτρα ο Άγιος Κάρπος και ο γέροντας εκείνος τι είπε, ας πούμε. Γιατί, λοιπόν, είναι τόσο έτσι κάθετος, επιτρέψτε μου την έκφραση, ο Θεός σε αυτή την τοποθέτηση των ανθρώπων. Γιατί ο Θεός θεραπεύει αυτό το πάθος που έχουμε. Θεραπεύει αυτό το πάθος που έχουμε. Στον προφήτη Ηλία, ας πούμε, πόσα χρόνια προσπαθούσε να τον πείσει να σταματήσει το επιτίμιο που είχε βάλει. Πόσα χρόνια. Τρία χρόνια περίπου. Τον παρακαλούσε, του δίνε δείγματα πολλά. Λέει και ο πατήρ Επιφάνιος και ο κόρακας ακόμη, λέει, που του έστελνε να τον ταΐζει με κρέας, το έδειχνε ο κόρακας πώς άλλαξε τη φύση του και από αρπακτικό
Ο κόρακας αρπάζει και από άλλους την τροφή. Και αυτός την έπαιρνε και την πήγαινε στον προφήτη Ηλία. Για να τον κάμψει, να του πει ότι εσύ δεν θα αλλάξεις αυτή τη φωτιά, τη φλόγα που έχεις να κρατάς τους ουρανούς κλειστούς. Και ο Θεός δεν ήθελε να ανοίξει τους ουρανούς χωρίς την άδεια του προφήτη Ηλία. Τι Θεός είναι αυτός? Τι Θεός, ποιος μπορεί να περιγράψει το Θεό μας? Ο Παντοκράτορ, ο Παντοδύναμος, ο Δημιουργός αυτοδεσμεύεται στο δημιούργημά του και προσπαθεί με χίλιες δυο παιδαγωγικές μεθόδους να κάνει τον προφήτη Ηλία να καμφθεί. Και πειθαρχήσει οτιδήποτε του λέει. Και τελικά τον αφήνει εκεί που ήταν όλο πυρ, όλο φωτιά. Έσφαξε τους ιερείς του Βάλ, τον αφήνει μόνο του και φοβήθηκε την Ιεζάβελ. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ήμι ο προφήτης εφοβήθη γυναίκα. Και κρυβόταν από την Ιεζάβελ να μην τον βρει. Πόσα του έκαμε ο Θεός για να επιτρέψει να ανοίξουν οι ουρανοί. Παρόλα αυτά τον περίμενε να έρθει σαν με τους κεραυνούς και με τις αστραπές, τον περίμενε να έρθει το Θεό. Μετά που ήρθε με την άβρα. Όχι. Ορίστε. Μικρόφωνο. Ο Θεός λοιπόν, αν ήταν όπως ο κάρπος ή ο προφήτης Ηλίας, ναι, δίκαιος μεν, αλλά ποιος θα σωθεί? Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, τι υποστήστε? Νομίζετε ότι ο Θεός δεν μπορεί να βρει στον προφήτη Ηλία ελάττωμα ή στον Άγιο Κάρπο κλπ? Αλλάζει όλη την οπτική μας αυτό. Μα η οπτική μας πρέπει να είναι ο Χριστός. Ο Χριστός πρέπει να είναι τα πάντα και εν πάση. Μόνο ο Χριστός. Οποιαδήποτε θεώρηση, θεωρία, ιδέα, ιδεολογία, δεν μας ενδιαφέρει. Ορίστε. Πάνω σε αυτό ήθελα να ρωτήσω, που είπαμε για την κατάκριση. Για να δούμε λίγο τη διαχωριστική γραμμή, ας το πούμε έτσι, από την κατάκριση και από το λαμβάνω τα μέτρα μου. Για παράδειγμα, μπορεί να... Όλοι συναντάμε ανθρώπους και στο εργασιακό και στο φιλικό μας περιβάλλον που βλέπουμε ότι μπορεί για τον Α ή Β λόγο ο καθένας να μην έχουν δικές τους απόψεις ή πώς να πω, μια προσωπικότητα, ας πούμε, δυνατή, και προσπαθούν και βλέπεις ότι προσκολώνται στον καθένα μας και προσπαθούν να κόψουν στοιχεία. Για μένα, ας πούμε, και αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί κλεψιά, με την έννοια ότι ο άλλος δεν είναι αυθύπαρκτος και χρειάζεται να παίρνει, να βλέπει τον κάθε διπλανό του και να προσπαθεί να προσετεριστεί στοιχεία για να φανεί και αυτός κάπως. Και ιδίως στον εργασιακό χώρο αυτό γίνεται κατά κόρο. Μπορεί να βλέπουν, ας πούμε, τι δουλειά κάνει ο καθένας και να προσπαθούν να πάρουν τη δουλειά για να φανούν και αυτοί. Αυτό, λοιπόν, όχι να κάνουν τη δουλειά. Όχι. Να πάρουν τη δουλειά. Να παρουσιάσουν τη δουλειά του άλλου ως δική τους δουλειά. Αυτό λέγεται σφετερισμός. Ακριβώς. Δεν λέγεται μίμηση. Ακριβώς. Γιατί άλλο να μιμηθείς τον πώς εργάζει το διπλανό σου, την ευσυνειδησία του, να τη μιμηθείς, να γίνεις και εσύ ευσυνείδητος κλπ. Αυτό είναι ωραίο. Να ακολουθείς τον συνάδελφό σου στα καλά στοιχεία του και να γίνεσαι κι εσύ εργατικός, προσεκτικός, συστηματικός κλπ. Όταν όμως πάρεις έτοιμη την εργασία του άλλου, επειδή είσαι προϊστάμενος και την παρουσιάζεις στους ανωτέρους ως δική σου για να κρατηθείς την εξουσία και να έχεις τον άλλο, τον εφιστάμενο, πάντοτε υποχείριό σου, τότε αυτό είναι και δόλος και κλοπή και συκοφαντία και κατάχρηση και πολλά. Αυτό θέλω λοιπόν να ρωτήσω, ότι όταν βλέπεις μια τέτοια συμπεριφορά, μπορεί εσύ μέσα σου να μην αισθάνεσαι ότι ο άλλος, ας πούμε, σε θίγει ή να μην αισθάνεσαι ότι κλέβει, ενώ βλέπεις ότι αυτό είναι κλοπή ουσιαστικά.
Το να πεις ότι εγώ όμως πρέπει να κρατήσω μια γραμμή διαχωριστική, ας πούμε, από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό θεωρείται κατάκριση? Δηλαδή δεν πρέπει να λάβω κάποια μέτρα γι' αυτό? Ποια είναι η διαφορά, δηλαδή πότε θα ξέρει ο καθένας μας ότι υπερεύει αυτή τη γραμμή της προστασίας μου, ας πούμε, και έχω πέσει στην κατάκριση? Όταν εγώ προστατευθώ, το βλέπουμε και στους Αγίους αυτού. Και οι μάρτυρες ακόμη δεν πηγαίνανε στο μαρτύριο έτσι. Εγώ είμαι χριστιανός, ελάτε να με συλλάβετε. Όποτε χρειαζότανε το είπαν αυτό. Και μερικοί από τους μάρτυρες ενώπιον του Θεού έκαναν λάθος με τον τρόπο. Μπορεί να ήταν αυθόρμητοι, αλλά έκαναν λάθος που πήγαν γυρεύοντας. Ενδεχομένως, λέω. Μπορεί να είναι μάρτυρες, αλλά θα έχει ο Θεός να τους πει ότι γιατί να το κάνεις έτσι και όχι αλλιώς. Λοιπόν, το να πας αφύλακτος δεν είναι καλό. Διαπιστώνεις ότι ο συνάδελφός σε κλέβει, θα σφραγίσεις την εργασία σου, θα την κατοχυρώσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κάνεις τον κλέφτη, τον γείτονα κλέφτη, όπως λένε και οι παλιοί μας με την παροιμία. Την πόρτα σου κλείδωσε, το γείτονα κλέφτη μην κάνεις. Και άμα τη δει ανοιχτή, δεν το βάζεις στον πειρασμό να μπει μέσα να κλέψει. Λοιπόν, κλείδωσε εσύ την εργασία σου. Βεβαίως κρίνεις εκείνη την ώρα ότι αυτός δεν κάνει κάτι καλό, αλλά δεν τον καταδικάζεις, γιατί αύριο μπορεί να ακούσει μια κουβέντα που θα πεις εσύ ή κάποιος άλλος και να δεις να αλλάζει η ζωή του. Τότε δεν θα ντραπούμε γιατί εγώ τον καταδίκασα αυτόν τον άνθρωπο. Και τώρα τον βλέπω και έγινε άνθρωπος του Θεού πολύ πιο ευσεβής από μένα που ήμουνα τόσα χρόνια ευσεβής. Λοιπόν, θα λάβω τα μέτρα, θα προστατευθώ, δεν θα διευκολύνω τον άλλον στην απάτη που κάνει, αλλά δεν θα τους φραγίσω και την προσωπικότητα να πω αυτός δεν έχει ελπίδα. Αυτό απαγορεύεται. Ορίστε. Σίκη Μαρίνα, ήθελα να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Κατάλαβα την απάντησή σας. Απλώς μπορεί με ένα συνάδελφο που συμφωνείς και βλέπει και εκείνος τα πράγματα αντικειμενικά, να το συζητάς και να λες, βλέπεις τι κάνει αυτός. Παίρνει τις δουλειές μας, τις παρουσιάζει στον προϊστάμενο με τέτοιο έντεχνο τρόπο και τις φετερίζει ως δικές του. Αυτό είναι κατάκριση ή αυτό που λέτε μόνο ως καταδίκη, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι έτσι και δεν θα αλλάξει ποτέ? Γιατί αυτό δεν μπορεί να μην το αισθάνεσαι έτσι, ότι τον καταδίκασες και δεν θα αλλάξει ποτέ. Αλλά ωστόσο συζητάς και λες ότι... Γιατί με τον συνάδελφο που το συζητάς θα προκύψει κάτι? Όχι. Γιατί δεν το συζητάς με τον ίδιο? Γιατί το κάνεις αυτό, αγαπητέ μου? Δεν βλέπεις ότι παίρνεις τη δική μου την εργασία και την παρουσιάζεις? Τι θέλεις να παραστήσεις με αυτό που κάνεις? Εσένα σε εκφράζει πες αυτό? Δεν σε θίγει αυτό που κάνεις? Δεν σε προσβάλλει? Αυτό δεν είναι καλό? Το να το συζητήσω με τον άλλο, τι θα βγει δηλαδή? Και ο άλλος το ξέρει. Και εγώ αυτό που ξέρει του το λέω για να προκύψει τι. Άλλο πράγμα είναι να πω σε έναν, ξέρεις, πρόσεχε, μην εκθέτεις την εργασία σου, γιατί υπάρχουν άνθρωποι γύρω σου που καιροφυλαχτούν να την παρουσιάσουν σαν δική τους. Αυτό ναι, προστατεύω τον άλλον. Προσπαθώ να τον προφυλάξω. Αλλά να το συζητάω έτσι ακαδημαϊκά σαν σχόλιο, τι βγαίνει? Τι θα προκύψει δηλαδή? Σχόλιο ακαδημαϊκό, γιατί και στον ίδιο το λες, στον προϊστάμενο, στον ανώτερο το λες, ωστόσο, πώς να σας πω, δεν το παραδέχεται. Τι δεν παραδέχεται? Ότι ναι, κάνω αυτό, τα μπλέκει τα... Αφού εγώ το έχω φτιάξει αυτό, πώς δεν το... Τότε γιατί το φτιάξα εγώ, πες, αφού το έχεις φτιάξει εσύ? Πώς θα το μπλέξει δηλαδή? Εγώ δεν έγραψα αυτό το κείμενο?
που το παρουσίασες ως δικό σου. Εάν το έχεις γράψει εσύ, γιατί να το γράψω κι εγώ δεύτερη φορά. Υπήρχε λόγος να το γράψω εγώ αφού το γράψεις εσύ. Δεν το έδωσες κατευθείαν στον προϊστάμενο. Στο παραπάνω δηλαδή. Ναι. Τι συμβαίνει εκεί. Δεν είναι πάντοτε στα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, Παπούλη, δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Γιατί δεν ο άλλος ξεκάθαρα, δεν παίρνει τότε... αυτούσιο το κείμενο. Γι' αυτό και οι νόμοι κιόλας για την πνευματική ιδιοκτησία είναι δύσκολο. Είναι δεν ξεπεριορισμένοι νόμοι. Δεν παίρνει ο άλλος αυτούσιο το κείμενο, οπότε να το συγκρίνεις και να του πεις ότι αυτό είναι λογοκλοπή ή πήρες τη δική μου εργασία. Παίρνει όμως μια ιδέα που δεν θα την είχε και την υποβιβάζει την ναι. ιδέα αυτή στο δικό του το σκεπτικό. Ωραία. Το θέμα είναι γιατί να του πω εγώ την ιδέα. Γιατί θέλω να κάνω τον έξυπνο και σε αυτόν και στον παραπάνω. Γιατί όχι. Αν δεν μπει κανείς στις ιδέες του σε ένα χώρο ναι. εργασιακό, δεν θα μπορεί να προχωρήσει η δουλειά. Όχι, θα προχωρήσει. Θα πήγε τις ιδέες του, θα προσφέρει και την όχι. εργασία του, η οποία δεν αποδεικνύεται όμως ότι εδώ δεν είναι κάτι λοιπόν. Που το μετράς, δηλαδή με το μέτρο, η πνευματική σου ιδιοκτησία. Καλά, τώρα σε μία σύσκεψη θα πούμε δύο ιδέες. Δεν έπεται ότι... Εντάξει, τη σφραγίσαμε και πρέπει να μην τη χρησιμοποιήσει άλλος. Άλλο αυτό και άλλο πράγμα είναι να συζητάμε πώς θα γίνει κάτι. Ναι, μου αναθέτετε κύριε προϊστάμενε να το φέρω εγώ εις πέρα σε αυτό το έργο. Μάλιστα, πάρ' το. Να το τελειώσω. Εάν εσείς έχετε κάποιες ιδέες, κάντε το εσείς. Στη σύσκεψη δηλαδή θα πω ποια έργα πρέπει να γίνουν. Αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Μάλιστα. Ποιος θα αναλάβει από εμάς το κάθε έργο. Γιατί εγώ θέλω να το αναλάβω εξ ολοκλήρου. Έχετε κάτι να μου αναθέσετε. Δεν έχετε, όχι. Δεν έχω να σας πω τίποτα τότε. Αφού δεν έχετε να μου αναθέσετε. Συγγνώμη που θα επιμείνω, αλλά επειδή ναι. αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που είναι καθημερινά. Ναι. Και όλοι στο χώρο τους και στη δουλειά τους έχουν κάποιους ανθρώπους στους οποίους τους απομονώνουν. Και λένε ότι ξέρεις αν θες να σωθείς και στους υπόλοιπους. Αν θες να σωθείς μακριά από αυτόν. Αν θες να κάνεις δουλειά μακριά από αυτόν. Αυτό είναι μια κατάκριση ουσιαστικά. Διότι λες αυτός είναι κίνδυνος θάνατος. Να τον αποφεύγεις. Το ίδιο μπορεί να γίνει όχι μόνο στη δουλειά. Να γίνει με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κουτσομπόλης, ο οποίος είναι αδιάκριτος, ο οποίος είναι κουραστικός πολύ, ο οποίος, ξέρω εγώ, κάθε μέρα... Στη ζωή μας το βλέπουμε αυτό, δηλαδή δεν είναι μόνο εντοπισμένο στη δουλειά. Και ο ίδιος ο προϊστάμενος, όταν παίρνει ένας άνθρωπος, είναι φυσικό να έχει αναφορά στον προϊστάμενό του. Όταν ο προϊστάμενός του παίρνει τη δουλειά του υφισταμένου του και την οικειοποιείται, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι πως οι καθηγητές πανεπιστημίου βγάζουν διατριβές με τη δουλειά των φοιτητών τους. Και αυτούς τους φοιτητές κανένας δεν μπορεί να τους δικαιώσει. Λοιπόν, μπορείς να πεις τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος αξιόλογος, καλός καθηγητής, κάνει καλή δουλειά, έχει γνώση στο θέμα, θα μάθεις από αυτόν, είναι καλός δάσκαλος. Δεν μπορεί να το πεις. Θα πεις είναι κακός δάσκαλος. Το να πεις ότι είναι κακός δάσκαλος είναι μια κρίση όμως. Αλλά αν δεν την κάνεις αυτή την κρίση. Συγγνώμη, δηλαδή είσαι ηλίθιος. Διότι ο κάθε ένας θα σε εκμεταλλεύεται. Το θέμα δεν είναι εάν κάνεις κρίση ή όχι, διότι μέσα στο μυαλό του ανθρώπου δεν μπορεί να εισχωρήσει το ΣΔΟΕ να κάνει έλεγχο, αλλά η κρίση μπορεί να γίνει και οι πατέρες μας έλεγαν. Θα συμπεριφερθεί κάποιος σε σένα με τον αλφαβήτα τρόπο που εσύ βλέπεις ότι δεν είναι σωστός. Κράτα το αυτό το στοιχείο. Κράτα το. Δεύτερο, τρίτο. Κράτα το. Τέταρτο, πέμπτο. Κράτα το. Και θα έρθει η ώρα που θα σχηματίσει πλήρη εικόνα. Το να αντιληφθώ κάτι εγώ και να αρχίσω να το λέω στους άλλους, εκεί θέλει εξέταση. Διότι όλους πια θέλω να τους προστατεύσω ή θέλω να έχω εξοικειωθεί στο να λέω πάντοτε άσχημα πράγματα για τους άλλους. Να εξετάσω τον εαυτό μου. Είμαι τόσο πρόχειρος και εύκολος στο να λέω καλά λόγια για τους άλλους
ή όταν μιλάω πάντοτε θα κάνω κρίση αρνητική. Θετική κρίση κάνω για κανέναν. Εάν σταθμίσω και βληθώ της όλη τη βδομάδα, το μόνο που έκανα ήταν, βέβαια, ήταν η κρίση μου σπαθή, αλλά έκρινα όλα τα στραβά. Τίποτε καλό δεν είδα να εξυμνήσω, να επενέσω, να προβάλλω, να πω. Τότε κάτι τρέχει με μένα. Έχω οξυτάτη κρίση, αλλά προς μία κατεύθυνση μόνο. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να καταλάβω εγώ τα κίνητρα που έχω, να καταλάβω γιατί κάνω το κάθε τι και ακόμη και εκείνη την ώρα που το κάνω, αν ρωτήσω τον εαυτό μου με ειλικρίνεια, θα μου πει ότι δεν είναι καλό αυτό που κάνεις τώρα. Γιατί μιλάει ο Θεός μέσα από τη συνείδησή μας. Την ώρα που το λέω, καταλαβαίνω ότι δεν είναι καλό. Το λέω όμως. Και εκεί, κρίνοντας τόσα, πρέπει να σταματήσω και να πω. Για κάτσε. Ωραία, κρίνεις εσύ όλα τα αρνητικά που είδες. Για αποφάσισε τώρα εσύ να βλέπεις μόνο το καλό όπου υπάρχει. Γιατί οι πατέρες μας και ο Θεός ακόμη βλέπουν μόνο το καλό του ανθρώπου. Και γι' αυτό ο Θεός δεν απελπίζεται από μας ποτέ. Γιατί κάτι θα έχει ο καθένας μας κάτι καλό. Αυτό το ψίχουλο του καλού που έχει ο καθένας μας, αυτό αποσπά όλη την προσοχή του Θεού. Και στέκεται εκεί πέρα και οι δαίμονες του λένε χίλια δυο που βλέπουν σε εμάς και λένε ναι, αλλά εκείνος όμως έχει αυτό. Ένα μικρό ιχνίδιο καλό. Αυτός έχει αυτό. Και αυτό που έχει το τόσο ιχνίδιο του καλού μπορεί να γίνει δέντρο μέγα. Αυτό βλέπει ο Θεός. Και αυτό πρέπει να συνηθίσουμε να βλέπουμε κι εμείς. Ναι, να προστατεύσουμε άλλους ανθρώπους. Ναι, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τις παγίδες και από τους κακοποιούς ανθρώπους. Όλων των μορφών. Είτε είναι με σμόκιν, είτε είναι ρακένδυτοι οι κακοποιοί. Αλλά πρωτίστως να εξιχνιάζουμε την ψυχή μας και τα κίνητρα της ψυχής μας. Ορίστε. Μετά, αν αυτό που έχουμε ετοιμάσει εμείς είναι κάτι καλό, καλώς ας το κλέψουν, δεν πειράζει. Αν μεταδοθεί το καλό, αν το καλό δεν το θέλω για να προβάλλω τον εαυτό μου, ας μεταδοθεί, δεν πειράζει. Εννοείς το καλό γενικά για την ανθρωπότητα. Αλλά αν είναι κάτι θετικό, κι άλλος το ενστερνιστεί και το κλέψει, ας το πούμε, δεν πειράζει. Αλλά κλέψει κάτι που είναι θετικό, κάτι καλό. Σύμφωνα. Μεταδίδεται έτσι. Και... Ωστόσο όμως, εάν ας πούμε στην επιστήμη σου, με πολύ κόπο και πολυχρόνια έρευνα, βρήκες κάτι και το πάρει ο άλλος και το προωθήσει και το παρουσιάσει και πάρει το βραβείο Νομπέλ κλπ, δεν μπορεί να ελέγξει εύκολα τον εαυτό σου πώς θα αισθάνεται. Και δεύτερον, έδωσε στην ανθρωπότητα μία εικόνα που δεν είναι αληθινή. Άφησες να παρουσιαστεί μία εικόνα λάθος. Γιατί ένας που δεν εργάστηκε να φτάσει σε αυτό το σημείο να σφετεριστεί τον κόπο τόσων ανθρώπων. Μπροστά έχει, ελάτε εδώ. Να σφετεριστεί τον κόπο και την έρευνα τόσων ανθρώπων. Για ποιο λόγο? Δεν είναι ένα αγαθό που θα διαδοθεί. Και βεβαίως ο Άγιος Νικόδημος είχε πολλές διδασκαλίες ανασύρει από τα βάθη του Θεού και τις παρουσίες στους ανθρώπους και πολλές φορές έκρυβε το όνομά του. Αυτό το έκανε εκείνος, όμως το έκανε με τη θέλησή του. Κρυβότανε να μην φανεί. Δεν του το κλέβε κάποιος. Δεν είναι καλό λοιπόν να αφήνουμε κάποιον να κλέβει, αλλά πρέπει να κατοχυρώσουμε και τον εαυτό μας να μην κλαπεί από τον πονηρό. Γιατί βλέπουμε
από τη μία ότι δεν θέλει ο Θεός την αδικία, απ' την άλλη δεν θέλει όμως και την ανέλεο κρίση. Η κρίση λέει ανέλεος, το μη ποιείς αντιέλεος. Και ενώ μέτρο κρίνεται, κριθίσεστε. Και άλλος Άγιος λέει, εάν ο άνθρωπος δεν κρίνει, είναι ήδη σωσμένος. Ας μην έχει τίποτα άλλο. Και έχουμε παραδείγματα και από το γεροντικό, που ένας μοναχός ήταν πολύ απρόσεκτος στη ζωή του. Στο μοναστήρι ήταν τελευταίος. Δηλαδή τον έβλεπαν όλοι σαν ένα τελείως άστοχο μοναχό που αδίκως έμενε στο μοναστήρι. Αμελής, ούτε ακολουθίες, ούτε τίποτα δεν πρόσχει. Και όταν πρόκειτο να παραδώσει την ψυχή του, ήταν γαλήνιος και χαρούμενος. Και του λέει, και εκεί ο ηγούμενος, αδελφέ λέει, πώς λέει, γιατί ξέρουμε πώς δεν πρόσεχες, δεν άκουγες έτσι τα παραγγέλματά μας και δεν πρόσεξες τη ζωή σου. Πώς έχεις αυτή την ειρήνη, λέει, τώρα που φεύγεις από αυτή τη ζωή. Λέει, γέροντα, όπως το είπες, είναι πράγματι ήμουν πολύ απρόσεκτος σε όλη μου τη ζωή. Αλλά πρόσεξα ένα, να μην κρίνω κανένα. Και γνωρίζοντας ότι ο Κύριος είπε μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, έχω την ελπίδα ότι δεν θα με κρίνει και εμένα ο Κύριος. Καταλάβατε. Τι ήταν κατάκριτος. Ναι, αλλά δεν έκρινε αυτός κανένα. Ναι. Δηλαδή, γιατρέ, δηλαδή εμείς που κρίνουμε είμαστε άμεμπτοι. Εμείς και αμαρτωλοί είμαστε και κρίνουμε. Και λέει ο Άγιος εδώ, για να μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Διαφορετικά κρίνει ο Θεός τα έργα του Επισκόπου και διαφορετικά του Άρχοντα, αλλιώς του Ηγουμένου και αλλιώς του Υποτακτικού, αλλιώς του Νέου και αλλιώς του Γέρου, αλλιώς του Αρρώστου και αλλιώς του Γερού. Και ποιος μπορεί να κρίνει σύμφωνα με αυτές τις προϋποθέσεις παρά μόνο Αυτός που δημιούργησε τα πάντα, Αυτός που έπλασε τα πάντα και γνωρίζει τα πάντα. Και λέει στη συνέχεια μια ιστορία σε ένα τόπο, λέει, όπου ασκήτευε μια πολύ καλή μοναχή. Έφτασε ένα καράβι που είχε σκλάβους μέσα. Και σκέφτηκε, λέει, αυτή η μοναχή, να πάρω ένα μικρό κοριτσάκι μέσα από αυτό το καράβι με τους σκλάβους, να το αγοράσω και να το αναθρέψω εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, λέει, να σωθεί η ψυχή του. Πράγματι, πήγε στο κατέφυγε ο καπετάνιος, πήγε, είδε ότι έχει δύο μικρά κοριτσάκια και πήρε το ένα το μικρό στο μοναστήρι να το αναθρέψει σαν παιδί του Θεού. Το άλλο παιδί το πήρε μία κοινή γυναίκα, το άλλο κοριτσάκι, μικρό κι αυτό. Και το πήρε και φυσικά το ανέδρεψε με τον τρόπο που ζούσε εκείνη και το προώθησε με τον τρόπο που ήξερε εκείνη. Και λέει τώρα, ποιος μπορεί να εισχωρήσει στην κρίση του Θεού και να πει γιατί έγινε αυτή η διάκριση. Ήρθε αυτό το πλοίο εκεί, σε ένα τόπο. Γιατί το ένα κοριτσάκι να το πάρει η Αγία Μοναχή και το άλλο να το πάρει η Αθλία Ψυχή. Το παιδάκι το ένα
που ανετράφει εν παιδεία Κυρίου, δεν θα έχει καρπούς άλλους. Το παιδάκι που ανετράφει από αυτή τη γυναίκα δεν θα έχει άλλη πορεία. Γιατί έγινε αυτή η διάκριση, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ο Θεός θα ξέρει. Και πώς μπορούμε να κρίνουμε εμείς αυτό το παιδάκι? Ξέρουμε εμείς αν αυτό το παιδάκι που το πήρε η κοινή γυναίκα ο Θεός χρησιμοποιήσει ως ελαφρυντικό κατά τη μέλουσα κρίση, ότι αυτό το παιδί εξ απαλών ονείχων το παρέλαβε η διεφθαρμένη γυναίκα και το διεύθυρε και γι' αυτό δεν μπορεί να κριθεί αυστηρά. Είδε ο Θεός ότι η ψυχή του δεν είχε τόση δύναμη να αντιδράσει στο κακό, ούτε τόση δύναμη να αναπτυχθεί με το καλό. Δηλαδή και να το έπαιρνε η γερόντισσα, ίσως να μην γινότανε. Οπότε θα είχε εις βάρος του πλέον αυτό ότι σε ανέθρεψε μια Αγία γυναίκα και έγινες έτσι. Ενώ τώρα σε ανέθρεψε αυτή η γυναίκα, μοιραία, έγινες έτσι. Αυτά έμαθες. Και μας προβληματίζει ο Αββάς Δωρόθεος. Ποιος μπορεί, λέει, τώρα να μπει εδώ και να κρίνει με απόλυτο τρόπο και να πει αυτό είναι έτσι και αυτό είναι αλλιώς? Εμείς κάνουμε τώρα 2-3 σκέψεις που φαίνονται λογικές. Άρα σηκώνουμε τα χέρια και λέμε μόνο εσύ, Κύριε καρδιογνώστα, γνωρίζεις και μόνο εσύ έχεις τη δικαία κρίση. Και μας είπε, μη κρίνετε κατόψη. Δεν είπε μόνο μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Δεν μας απαγόρευσε να κρίνουμε και δημόσια. Αλλά την δικαίαν κρίση κρίνατε. Καθώς εγώ ακούω, κρίνω, λέει ο Χριστός. Και η κρίση η εμή δικαία εστί, ότι ουζητώ το θέλημα το εμών. Εμείς όταν κρίνουμε, ζητάμε το θέλημα το εμών. Ζητάμε κάτι για να εξυψώσουμε τον εαυτό μας. Δεν κρίνουμε με πόνο ψυχής γιατί στον άνθρωπο αυτόν να μπει το κακό. Δεν κλαίμε, δεν έχουμε αγάπη για τον άνθρωπο. Δεν τον βλέπουμε ως εικόνα του Θεού που αυτή τη στιγμή αμαυρώνεται από τον πονηρό. Γιατί μπορεί να κρίνει ένας Άγιος και να κλαίει μέσα του. Να θρηνεί για αυτή την ψυχή. Αυτά τα ξέρει ο Θεός. Και εγώ βλέπω τον Άγιο που εξέφερε μια κρίση και πάω κι εγώ και την εκφέρω. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω την ψυχοσύνθεση αυτού του Αγίου. Πώς εγώ μιλάω? Έχω τη δικαία κρίση εγώ? Όχι. Τότε μη κρίνετε κατόψιν. Άλλη ευθύνη έχει ο επίσκοπος. Ποιος επίσκοπος? Ένας επίσκοπος που είχε τον Άγιο Νεκτάριο Φερρυππίν για γέροντα θα κριθεί διαφορετικά από έναν άλλον επίσκοπο που είχε άθλιο γέροντα. Και υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι οι οποίοι ανατρέφουν πνευματικά, υποτίθεται, ανθρώπους μέσα στην ακολασία. Όταν ανατραφεί μέσα σε ακολασία κάποιος, θα έχουμε την ίδια απαίτηση που έχουμε από κάποιον που έγινε κληρικός ως μαθητής Αγίου? Κακός βέβαια να υπάρχουν μαθητέ και αθλίων στον κλήρο, αλλά υπάρχουν όμως. Και με όποιο δάσκαλο καθίσανε, τέτοια γράμματα μάθανε. Θα κριθούν από το Θεό αυτοί. Δεν μπορώ να τους κρίνω εγώ. Γιατί με τα μέτρα που έμαθε αυτός από τους αθλίους δασκάλους μπορεί να έκανε πολλά βήματα ανώτερα από τους δασκάλους αυτούς. Και έκαμε πρόοδο. Ενώ εγώ που είχα αγίους δασκάλους δεν έκανα τίποτα παρά μόνο βήματα προς τα πίσω. Άρα εγώ θα κριθώ πιο αυστηρά από εκείνους. Οπότε ποιος μπορεί να βρει άκρη
και να πει ότι προχωρώ σε κρίση γιατί έχω στοιχεία. Ορίστε. Το θέμα της κρίσης στις μέρες μας είναι πάρα πολύ έντονο και πολύπλοκο. Γι' αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς, να καταλάβει τα όρια. Δηλαδή, στις μέρες μας τονίζεται κυρίως ότι ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει και κανένας δεν έχει δικαίωμα να κρίνει αυτό που κάνει και αυτόν. Μάλιστα. Οπότε, ιδίως αυτό τώρα σε κάποιες μερίδες ανθρώπων, έτσι, πολιτικά ορθών, είναι πάρα πολύ έντονο. Όταν πάει κανείς να μιλήσει για ένα όριο, για ένα αυτό που δεν πρέπει να ξεπεραστεί, αμέσως η απάντηση είναι «κρίνεις, τον κρίνεις, γιατί τον κρίνεις, δεν μπορεί να τον κρίνεις». Η μία πλευρά είναι αυτή. Η άλλη είναι η γλυκανάλατη πλευρά, ότι «αχ, εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός και πολύ αυτός και ποιος θα κρίνω εγώ». Ποιον μπορώ να κρίνω εγώ. Μόνο οπότε, τον άντρα μου ή τη γυναίκα αφήνω, μου. Αφήνω τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, το θάβω τους πάντες. Αλλά έχω όμως την αυτή ότι όταν πρέπει να πάρω μία θέση υπέρ κάποιου πράγματος, τότε θυμάμαι ότι εγώ είμαι αμαρτωλός και δεν μπορώ να κρίνω κανέναν. Επειδή λοιπόν είναι πολύπλοκο αυτό το πράγμα, αυτό το θέμα της κρίσεως, γι' αυτό υπάρχει ένα όριο που ο καθένας νομίζω πρέπει να το κρίνει στον εαυτό του, δηλαδή να το δει στον εαυτό του. Και να το συζητήσει και με τον πνευματικό, με το πνευματικό του. Που το ξέρει δηλαδή, καλά. Αυτό τώρα το ότι να συμβαίνουν και στην Εκκλησία, πόσα σημεία και τέρατα συμβαίνουν στην Εκκλησία. Και όταν πρέπει κάποιος να μιλήσει, αμέσως εσύ κρίνεις. Γιατί το κρίνεις αυτό. Δηλαδή η κρίση είναι μια διεργασία του ανθρώπου που είναι μέσα στη σύστασή του. Δεν μπορεί να την πετάξουμε. Γιατί δεν θα μπορούμε να κρίνουμε το καλό από το κακό τότε. Το καλό και το κακό θα έχει την ίδια βαρύτητα για μας. Ναι. Δεν θα υπάρχει διαφορά. Τώρα το ότι υπάρχουν άνθρωποι που συνδέονται με το καλό ή με το κακό, με τον α ή β τρόπο, υπάρχουν άνθρωποι, συνδέονται. Ναι. Και εκεί είναι το θέμα που πρέπει κανείς να εξετάσει τον εαυτό του. Πόσο στέκει στους ανθρώπους ή πόσο στέκει στην κατάσταση. Εδώ βλέπει κανείς μέσα στην ιστορία Αγίους που εξέφρασαν κρίση για άλλους Αγίους. Καταδικαστική κρίση. Υπάρχουν διαμάχες Αγίων. Ο Άγιος Επιφάνιος με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Άγιος Φώτιος και ο Άγιος Ιγνάτιος. Υπάρχουν διαμάχες Αγίων. Ο κάθε ένας από αυτούς τους Αγίους εξέφερε μια κρίση για τον άλλο Άγιο, που δεν ήταν και σωστή. Ή ήταν σωστή, δεν ξέρω, κατά το μέτρο που το ξέρει ο Θεός. Δεν μπορούμε να μπούμε εκεί, όπως δεν μπορούμε να μπούμε και στην κρίση του Θεού, που οι άνθρωποι, οι άθεοι, τη μεταχειρίζονται, και αυτό το παράδειγμα ακόμα που είπε ο Αββάς Δωρόθεος που λέει, το μεταχειρίζονται άθεοι άνθρωποι εις βάρος του Θεού, ότι ορίστε, αυτό είναι αδικία που κάνει ο Θεός. Το ένα παιδί έτσι, το άλλο παιδί έτσι. Το ένα το καταδικάζει, το άλλο το σώζει. Είναι άδικος ο Θεός. Δηλαδή, είναι όλα τόσο λεπτά. Το όριο είναι τόσο λεπτό, που είναι λιγάκι... Γι' αυτό, επειδή είναι τόσο λεπτό και εμείς τόσο παχείς, πρέπει να δυνατήσουμε πρώτα και μετά να ασχολούμεθα με τα λεπτά θέματα, διότι... Είναι πράγματι οι Άγιοι είχαν και αυτοί κάποιες διαφορετικές απόψεις σε θέματα όμως όχι δογματικά, αλλά θέματα τακτικής και τάξεως. Σε αυτά υπάρχει ποικιλία και τέτοια θέματα ήταν και η διαμάχη και του Μεγάλου Φωτίου, μάλλον του Αγίου Ιγνατίου με τον Φώτιο, διότι ο Άγιος Φώτιος δεν είχε τίποτα με τον Άγιο Ιγνάτιο και οι δύο είχαν δίκιο κατά Θεόν, θέλανε το δίκαιο, διότι ο Άγιος Ιγνάτιος ήταν πολύ ευσεβής και ασκητικός και άγιος άνθρωπος και δεν ήθελε να γίνει κάποια αλλίωση στην πίστη, γιατί έβλεπε τις συνθήκες της εποχής του να αλλάζουν, με τους λατινόφρονας να πλησιάζουν την βασιλεύουσα και να γίνονται σημώσεις, όπως βλέπουμε και στην εποχή μας βέβαια περισσότερο, αλλά τότε ήταν κάτι πρωτόγνωρο
και ήθελε να κλείσει τελείως τις πόρτες και να απομονώσει τη Δύση, ο Μέγας Φώτιος, επειδή δεν είχε, ας πούμε, μικρή παιδεία και μικρή αρετή και ήταν και ηγετικό ο πρόσωπο, έβλεπε ότι μπορεί να διαλεχθεί με τη Δύση χωρίς να τη φοβάται και χωρίς να κινδυνεύει από αυτά τα ανοίγματα. Δυστυχώς θα κάνουν και μερικοί σήμερα, παριστάνονται στον Άγιο Φώτιο, ότι δεν φοβούνται γιατί ξέρουν καλή θεολογία, και το λέω για κάποιες σλαβικές εκκλησίες που παρότι έχουν θεολογία καλή, νομίζω το παραπήρανε απάνω τους ότι μπορούν να βαστάξουν αυτό το οχετό της Δύσεως και να το βγάλουν πέρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό κλείστε την παρένθεση, είναι μια κρίση γενική δική μου, κακώς την έκαμα. Και ο Μέγας Φώτιος ανέχθηκε την έκπτωση από το θρόνο του Αγίου Ιγνατίου για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο ίδιος δεν ήθελε να γίνει πατριάρχης, με τη βία τον έσυραν, τον έσυραν και με απειλές. Τον τραφούσαν για να τον πάνε να γίνει πατριάρχης. Και δεύτερον, γιατί ήξερε ότι ο Άγιος Ιγνάτιος δεν έγινε με ψήφο της Συνόδου Πατριάρχης, αλλά έγινε με αυτοκρατορικό βούλευμα. Και γι' αυτό ακριβώς, γι' αυτούς τους δύο λόγους, έγινε και είναι Πατριάρχης Άγιος. Βέβαια, αργότερα τον εκθρόνησαν και εκείνο και επανήλθε ο Άγιος Ιγνάτιος. Ωστόσο όμως, θέλω να πω, αυτή η φαινομενική διαμάχη, όχι φαινομενική, γιατί γίνανε φόνοι, λένε οι εκκλησιαστικοί ιστορικοί, γίνανε φόνοι και ολόκληρη σύνοδος με οικουμενικό κύρος, ας πούμε, όχι οικουμενική σύνοδος, αλλά με οικουμενική αποδοχή, η Πρωτοδευτέρα έγινε ακριβώς για αυτό το λόγο. Διότι εσφάζοντος την Κωνσταντινούπολη, χωρισμένη η αυτοκρατορία σε δύο μερίδες, τους Ιγνατιανούς και τους Φωτιανούς. Λοιπόν, αυτήν Άγιοι και πάλι το πλήρωσε με αίμα, πλήρωσε αυτή τη διαμάχη. Είναι λοιπόν λεπτότατα θέματα αυτά και γι' αυτό και ο Αββάς Δωρόθεος, πρώτος ο Χριστός μας βέβαια, αλλά και μετά οι Άγιοι του αφιερώνουν τόσες και τόσες διδασκαλίες για να ξεκαθαρίσουμε μερικές έννοιες. Θα ήθελα να προχωρήσουμε λίγο, γιατί και για την εξουθένωση είπαμε και λοιπά. Δεν ξέρω αν έχουμε σήμερα το χρόνο να πούμε το πώς γίνεται η διαβάθμιση στα διακονήματα. Ας προχωρήσουμε όμως λίγο να δούμε πώς τα κριτήρια αυτά που πρέπει να έχουμε, ώστε να μην πέφτουμε έξω, να γίνεται μια κρίση γενική του καλού και του κακού, χωρίς το πρόσωπο το συγκεκριμένο να μας απασχολεί τόσο, όσο αυτή η πράξη είναι κατακριτέα. Το πρόσωπο θα το προσέξουμε, θα προφυλαχθούμε, θα το έχουμε στα υπόψη, όπως μας λένε και οι πατέρες μας, στη συμπεριφορά κάποιου παρατηρείς κάτι που δεν σου αρέσει, κράτησε το. Θα παρατηρήσεις και κάτι άλλο και κάτι άλλο και μετά σαν ένα μικρό παζλ θα φτιάξεις την εικόνα. Έχεις κάτι που δεν σ' αρέσει. Μεθαύριο άλλο ένα, αντιμεθαύριο το άλλο. Και κάποια στιγμή ή θα χαλάσει η εικόνα που είχες φτιάξει προς το καλό, θα χαλάσει το κακό και θα φτιάξει προς το καλό, ή θα χαλάσει η εικόνα η καλή και θα κλείνει προς το κακό. Αναλόγως με τα στοιχεία που έχεις μαζέψει. Ορίστε.
την ευχή σας, Παπούλη. Από αυτό καταλαβαίνω ότι χρειάζεται και για την κρίση και χρόνος. Δηλαδή, χρειάζεται διάστημα και καιρός που θα πρέπει να κρίνουμε και καιρός που να μην κρίνουμε. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στην περικοπή του Ευαγγελίου που οι Εβραίοι συνέλαβαν μια πόρνη γυναίκα να αμαρτάνει και την πήγαν, την έσυραν στον Χριστό και, λέει ότι, και του είπαν ότι αυτές τις γυναίκες, λέει, ο Χριστός είπε, ο Μωυσής είπε να τις λιθοβολούμε. Και είναι γνωστό το πώς συμπεριφέρθηκε εκείνος. Από την περικοπή είναι γνωστό. Δηλαδή, αυτό δεν δείχνει ότι η κρίση μεταφέρθηκε στο... Δείχνει μάλλον αυτή η διήγηση ότι η κρίση μεταφέρθηκε στο πρόσωπο ενώ έπρεπε να δηλωθεί στο αντικείμενο, δηλαδή στο κακό αυτό καθεαυτό και όχι στο πρόσωπο της γυναίκας που θέλει να την εξοντώσουν. Όχι. Εδώ μετράει και η πράξη. Δηλαδή πάτε να λιθοβολήσετε αυτή τη γυναίκα γιατί την είδατε να κάνει κάτι. Και τις περισσότερες φορές δεν είχαν δει να κάνει κάτι, αλλά είχαν υποψία ότι έκανε. Βέβαια, εδώ ήταν πράγματι πράξη, γιατί της είπε ο Χριστός, «Ουθέ εγώ σε κατακρίνω, πορεύου και μικέτη αμάρτανε». Άρα ήταν τεκμηριωμένη η αμαρτία, αλλά σε άλλες περιπτώσεις έχουμε και τέτοια. Δηλαδή, επειδή ζηλεύει υπερβολικά ο άνδρας ή επειδή του πάνε κάποιοι άλλοι και θίγει ο εγωισμός του, πάει και καταγγέλει τη γυναίκα του ότι ήδη εμίχευσε και πάνε να την λιθοβολήσουν. Εδώ ο Χριστός τους λέει, ο αναμάρτητος, δεν τους λέει γιατί προσωποποιήσατε το κακό, να κρίνετε το κακό και να αφήσετε τον άνθρωπο ελεύθερο. Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Κατ' ουσίαν τους έλεγε, εγώ πρέπει πρώτος να βάλω το λίθο. Εγώ είμαι αναμάρτητος. Ουδείς γαρ αναμάρτητος, ημείς ή ο δυνάμενος. Εσύ, μόνος, ουδείς άνθρωπος αναμάρτητος υπάρχει, υπήρξε ή θα υπάρξει επί της γης, είμαι μόνον ο σαρκωθής Θεός, ο τέλειος και τέλειος άνθρωπος. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Λοιπόν, ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Έπρεπε όλοι να περιμένουν τον Χριστό. Δεν έβαλε πέτρα. Ένας-ένας. Γιατί εκείνη την ώρα αυτό που είπε ο Χριστός τους έσκισε την καρδιά. Δεν ήταν μόνο ο λόγος που είπε, γιατί μπορούσε να το πει και ένας οποιοσδήποτε και να αρχίζουν να πετροβολάνε να πει «εγώ δεν είμαι αναμάρτητος» για να καλύψουν τις πομπές τους. Αλλά αυτός ο λόγος που είπε ο Χριστός τους παρέλυσε τα χέρια. Τους άνοιξε την ψυχή και είδανε ο καθένας τα χάλια του. Και εκείνη την ώρα τους πέσανε οι πέτρες από τα χέρια. Δεν μπορούσαν να τις κρατήσουν. Γιατί αυτό ήθελε ο Θεός να γίνει. Δεν άφησε τη γυναίκα αυτή στη διάθεση όλων αυτών, γιατί έστω κι ένας δύο να ήταν πορωμένοι, θα πετάγανε πέτρες. Είναι αδίσταχτοι. Αφού δεν δίσταζαν να σταυρώσουν τον Κύριο της δόξης, δεν θα πετροβολάγανε τη γυναίκα. Τους παρέλυσε να μην μπορούν να τη δράσουν. Και ένας-ένας έφυγε. Αφού δεν μπορούσε να σηκώσει τα χέρια του, έφυγε. Και αφού γυμνώθηκε εσωτερικά ο καθένας στον εαυτό του. Και λέει, πού πήγανε όλοι αυτοί. Λέει, δεν σε κατέκρινε κανείς, ούτε εγώ σε κατέκρινα. Λοιπόν, να δούμε όμως παρακάτω τον Άγιο πώς μας οδηγεί σε μονοπάτια που εμείς δεν μπορούμε να πάμε μόνοι μας, γιατί έχουμε στεγανοποιήσει και την αρετή και την αμαρτία και το καλό και το κακό με ένα δικό μας τρόπο στεγανοποιήσεως. Ακούστε. Λοιπόν, τίποτε απολύτως δεν μπορεί να ξέρει ο άνθρωπος από τις βουλές του Θεού.
μόνο είναι αυτός, μόνο αυτός είναι εκείνος που καταλαβαίνει τα πάντα και είναι σε θέση να κρίνει τον καθένα όπως μόνο αυτός γνωρίζει. Πραγματικά συμβαίνει να κάνει κάποιος αδελφός μερικά πράγματα με απλότητα. Αυτή όμως η απλότητα ευαρεστεί το Θεό περισσότερο από ολόκληρη τη δική σου ζωή. Ακούστε τώρα εδώ προσεκτικά. Και εσύ κάθεσαι και τον κατακρίνεις και κολλάζεις την ψυχή σου. Κι αν κάποτε υποκύψεις την αμαρτία, πώς μπορείς να ξέρεις πόσο αγωνίστηκε και πόσο αίμα έσταξε πριν κάνει το κακό, ώστε να φθάνει να μοιάζει η αμαρτία του σχεδόν σαν αρετή στα μάτια του Θεού. Ακούτε, κοτελόγια. Γιατί ο Θεός βλέπει τον κόπο του και τη θλίψη που δοκίμασε, όπως είπα, πριν να κάνει το κακό και τον ελεεί και τον συγχωρεί. Και ο μεν Θεός τον ελεεί, ενώ εσύ τον κατακρίνεις και χάνεις την ψυχή σου. Πού ξέρεις ακόμα και πόσα δάκρυα έχεις γι' αυτό ενώπιον του Θεού. Και εσύ έμαθες την αμαρτία, δεν ξέρεις όμως τη μετάνοια. Παράδειγμα, ο Δαβίδ τι έκανε. Φόνο, πρώτα μοιχεία και μετά φόνο. Και ποιος είναι. Μέγας, προφητάναξ. Εκ της ρίζης Ιεσέ και εξ ως φίος του Δαβίδ εγεννήθη κατά το ανθρώπινο. Ποιος, ο Θεός μας, ο οποίος έλαβε σάρκα εκ των παρθενικών αιμάτων της Θεοτόκου, η οποία προήρχε το εκ το Δαβίδ. Και λέει τώρα ότι μπορεί να λογιστεί και αρετή, λέει αυτό, που εσύ λες αμαρτία. Ο Δαβίδ, μοιχεία και φόνο, προφητάναξ, προφήτης, είχε γράψει τους 8 πρώτους ψαλμούς όταν έπεσε στη μοιχεία. Και βασιλεύς. Δηλαδή, ευθύνη μεγάλη να αμαρτήσει ένας άνθρωπος με θεία και κοσμική εξουσία. Ποιος τον έκανε αυτό. Ναι, αλλά κατά κόσμον είναι η βασιλεία. Από τον Θεό όμως. Ελέον Θεό. Ναι. Και τι έγινε αυτός ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει, δεν είναι δυνατόν, έλεγε ο γέροντάς μας, να ανοίξει η Εκκλησία χωρίς τον Δαβίδ. Είναι το κλειδί της Εκκλησίας. Καμία ακολουθία δεν αρχίζει χωρίς τον Δαβίδ. Καμία. Και γιατί όλα αυτά, προνομιακά, χαριστικά. Λούσο καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμή μου βρέξω. Η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Εμείς κάνουμε ό,τι κάνουμε, το εξομολογούμε, θα τέλειωσε. Πληρώσαμε την αποστολή μας. Τώρα είμαι εντάξει, πάω να κοινωνήσω. Ναι, αλλά το κλάμα της ψυχής πού έγινε, πότε έγινε. Δικαιολογία, τον εαυτό μου τον ξέρω, ναι. Είμαι καλός άνθρωπος εγώ, δεν είμαι κακός. Κάνω κάποιες αμαρτίες εξ συναρπαγή, δεν είμαι κακός άνθρωπος. Ξέρω τον εαυτό μου, πιστεύει στον Θεό, φοβάται τον Θεό, δεν θέλει το κακό των άλλων ανθρώπων, τον ξέρω τον εαυτό μου. Αυτό είναι το λάθος. Αυτό είναι το λάθος, ότι ξέρω τον εαυτό μου. Και γι' αυτό όταν με κρίνει ο Θεός, έρχεται η ώρα που μας κρίνει και σε αυτή τη ζωή,
μας κρίνει ο Θεός, μας επιτρέπει δηλαδή να νιώσουμε την κρίση Του, τότε μας κακοφαίνεται. Και εκείνη την ώρα θα μας κακοφανεί ακόμη περισσότερο, γιατί θα νιώσουμε ότι ο Θεός δεν μας καταλαβαίνει. Εμείς τον εαυτό μας τον καταλαβαίνουμε. Ο Θεός τώρα γιατί δεν με καταλαβαίνει. Και ο Αββάς Δωρόθεος μας λέει σήμερα, παιδιά, πάψτε να καταλαβαίνετε τον εαυτό σας και προσπαθήστε και ζητήστε από τον Θεό να σας αποκαλύψει ποιοι είστε, αλλά να σας το αποκαλύψει λίγο-λίγο για θα πάτε συγκοπή. Εάν σας το αποκαλύψει απότομα, μας λένε οι πατέρες μας, εάν ο Θεός μας ανοίξει το βόρβορο της ψυχής, μας δείξει το υποσυνείδητο και το ασυνείδητό μας, λόγω, λέει, της συστολής της απότομης της καρδιάς, θα πάθουμε ανακουπή και θα πεθάνουμε. Τόσο πολύ είναι. Δηλαδή, πέρα από την ψυχική αυτή, από το ψυχικό αποτροπιασμό, και σωματικά δεν θα το αντέξουμε αυτό και θα πεθάνουμε. Γι' αυτό ο Θεός δεν μας δείχνει, δεν μας ανοίγει αυτό το βόρβορο. Και μας φαίνονται υπερβολικά τα λόγια που ακούμε, Κύριε εκ του βόρβορου των έργων μου ρίσαμε, υπέρ την πόρνην αγαθέα νομίσα. Ακρίων όμβρους ουδαμός υπροσύξα, αλλά σιγή δεούμενος, πόδο ασπαζόμενος στους αχράντους πόδας, όπως με την άφεση ως δεσπότης παράσχης των ευρημάτων κράζω τη σωτήρ εκ του βορβόρου των έργων ρίσε με. Πού είναι αυτά? Που καταλαβαίνω τον εαυτό μου. Δεν με καταλαβαίνουν οι άλλοι, αυτό ακούω συνέχεια. Με καταλαβαίνουν οι άλλοι. Απλώς δεν συμφωνούν με το πώς καταλαβαίνω εγώ τον εαυτό. Με καταλαβαίνουν πολύ καλά οι άλλοι. Όπως και εγώ καταλαβαίνω τους άλλους. Αυτοί δεν θέλουν να καταλάβουν τον εαυτό τους. Ή εαυτούς εκρίνομαι, που κάνε κρινόμεθα. Έλεγε ένας από τους πατέρες μας, ο μακαριστός Μητροπολίτης Νικοπόλεος, Μελέτιος. Σε κάποια αγρυπνία του έλεγε κάποιος, λέει, ευτυχώς, λέει, ο Θεός μας έδωσε τη δυνατότητα να ξέρουμε ποιος είναι ο νόμος του, ώστε να δώσουμε την απολογία που πρέπει. Και του λέει, αυτό είναι το λάθος σου, αγαπητέ μου. Ότι ξέρεις τι θα σε ρωτήσει ο Θεός όταν θα σε κρίνει. Νομίζεις ότι ξέρεις όλα αυτά που θα σε ρωτήσει? Έχουμε ετοιμαστεί όσο πρέπει? Ή νομίζουμε δύο-τρία πράγματα που δεν τα κάναμε ότι εντάξει, όλα τα άλλα είναι σωστά? Όταν σου λέει ο μικρόν το παραμικρόν, όταν σου λέει ότι άγιοι επιτιμώνται γιατί είπανε δεν έκανε καλά ο αδελφός με αυτό που έκανε και του ζητάει ευθύνες ο Θεός, πού θα μετρήσω εγώ τώρα το τι έχω πει, τι έχω κάνει, τι έχω σκεφτεί, τι έχω νιώσει για τους άλλους ανθρώπους? Δεν με καταλαβαίνουν οι άλλοι. Δώρο Θεού είναι να καταλάβω εγώ πώς με καταλαβαίνουν. Να μην καταλαβαίνουν εμένα όπως καταλαβαίνω εγώ τον εαυτό μου, γιατί εγώ τον εαυτό μου δεν τον καταλαβαίνω. Το έχω καταλάβει αυτό. Ότι τον εαυτό μου δεν είναι εύκολο να τον καταλάβω. Γιατί?
γιατί ο εαυτός μου είναι στην πλάτη. Οι αρχαίοι το είχαν καταλάβει. Και λέει, έκαστος άνθρωπος δύο πύρας φέρει, δύο σακούλια, ένα στην πλάτη και ένα μπροστά. Τα έμπροσθεν είναι των άλλων, βλέπει τους άλλους. Τα όπισθεν είναι ο εαυτός του. Ε, πού να δεις την πλάτη σου. Πρέπει να βγάλεις μάτια και στην πλάτη για να δεις. Άρα, και μόνο που λέω παραπονούμε δεν με καταλαβαίνεις, αδελφέ μου, είμαι ένοχος. Πρέπει να πω, με ενδιαφέρεις, αδελφέ μου. Αυτή η άποψη και η εικόνα που έχεις για μένα, αυτή μου χρειάζεται. Αυτή που έχω εγώ για μένα, δεν χρειάζεται σε κανένα. Είναι ή δεν είναι, κύριε καθηγητά, πέστε μας, βάλτε μας τη θέση μας. Πέστε μας από την πατερική και αγιορητική πείρα που την έχετε πρόσφατη. Πάντα ο Γέροντα Γκρεβάκη να μιλήσω. Από την πείρα μου που είπε έτσι, έτσι, και που ένιωσα, θα σας πω κάτι που δεν είναι από τα δακτορικά μου, αλλά από βάσανο ζωής. Είμαι, ορίζω τον εαυτό μου, αυτό θα μου το πάρει και θα μου το κατακυρώσει, ως μια περιφερόμενη θλίψη. Αυτό είμαι εγώ. Μόνο ένα θα πω. Το λέω από τη ζωή μου, σεβαστέ πατέρα, πόσο σας αγαπώ, το ξέρει η Παναγία. Τι ένιωσα από την πείρα μου. Ο καλός άνθρωπος διακρίνεται από τον κακό, από το πόσο περισσότερο μόνος του παίρνει πάνω του τη συντριβή του, παραπάνω από όσο θα ήθελε και ο Θεός για αυτό. Ο κακός, άλλο μυστήριο, στον καλό που παίρνει τη συντριβή τόσο να κάνει, για να το εξηλώσει χρειάζεται πολυκατοικία. Λέω που πήρα το... Ο κακός πολυκατοικία να κάνει, με τόσο τον συγχωρεί ο Θεός. Αυτό το μυστήριο δεν το χωρίζει. Ένιωσα όμως και εδώ, γι' αυτό είπε ο Σεβαστός, λέω για τον Δαβίδ, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Αν το συντετριμένη και τεταπεινωμένη το έκανε με τέτοιο τρόπο, που αν το έκαναν 1/3 εκατομμύριο οι κυβερνώντες, θα είχε σώσει κατευθείαν την πατρίδα μας ο Θεός. Τώρα την περνάει η παιδαγωγία. Διότι πρώτοι από όλους οι ηθήνοντες της ιδρυματοποιημένης εκκλησίας, όχι του σώματος Χριστού, εκκλησία του σώματος Χριστού, μας λέει η δογματική. Το λέω ευγενικά, πατέρα. Δεν λέει τα άλλα. Και τελειώνω με αυτό που μου είπε, πρόλαβα και το γνώρισα, ο γέροντας Ιωνάς της Οδυσσού, 2010 τον είχα δει, το τον Άγιο Γέροντα, με τα κάτασπρα, σαν το Σεραφή του Σάββατ και τα πληγωμένα πλαράκια, και μου είπε, είχε το κελάκι του μέσα τους κοζάκους, μερικοί κοίτα παιδί. Αυτοί οι Άγιοι Μάρτυρες τίμησαν την Εκκλησία περισσότερο από ψευτοπατριάρχες, επισκόπους και ιερείς. Διότι είπαν, εμείς γίναμε αξιωματικοί, δίνοντας όρκο στον Θεό και στον χρησμένο τσάρο, που θέτει σημασία. Όχι ορκίζομαι στην τιμή και τη συνείδηση. Σιγά την τιμή και τη συνείδηση. Γι' αυτό μας συμφέρει να οργιστούμε εκεί, διότι δεν θεμελιώνεται πουθενά η πραγματικά. Και μου είπε, κοίτα το παιδί. Και μου λέει, μόνο η προσευχή μας είναι πλέον, διότι η Παναγία θα μας δώσει μεγάλη καταγωγή. Δυστυχώς. Αυτό και συγχωρέστε. Δυστυχώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ο Αφάγιος Δωρόθεος να μας δώσει νέα όθηση προς τη Βασιλεία του Θεού μας. Διευκόν Παναγία Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Καλή και γιατί.